Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα πρωτοτυπήσω και εγώ θα ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Τσατοπούλου, τον κύριο Παδόπουλο για την τιμητική πρόσκληση την οποία έγινε. Εγώ είμαι καρδιολόγος ενηλίκων. Είμαι ανάμεσα σε παιδοκαρδιολόγους. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι οι καρδιολόγοι ενηλίκων σαγηνευόμαστε λιγάκι, ειδικά μπροστά στις συγγενείς καρδιοπάθειες, ειδικά αν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα βάλουμε τη διάγνωση σε μεγάλη ηλικία. Έτσι, θα σας παρουσιάσω μια μεγάλη γυναίκα. Είναι 68 ετών. Ήταν μια μετανάστρια που είχε κάνει τη διαδρομή από τη χώρα της στη Λέσβο, που στη Λέσβο είχε διαγνωστεί πνευμονική υπέρταση, είχε τεθεί σε αγωγή, όπως βλέπετε, με σλιπτεναφρίδη και νητρόδι, η οποία μετεγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εισήχθη για θωρακοαλγία και επιδεινούμενη δύσπνοια, όπου έγινε ένα υπερηχοκαρδιογράφημα που βεβαιωθήκαν τα ευρήματα της πνευμονικής υπέρτασης, όπου εισήχθη στην πνευμονολογική κλινική για να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Δεν υπήρχε από την κλινική εξέταση με κάτι το ακροαστικά, είχε καλούς τόνους, δεν ακούγονταν κάποιο φύσημα, είχε ειδήματα στα κάτω άκρα και είχε και μια υποξυγονεμία, όπως βλέπετε. Είχε ένα σε ηρεμία, στον αέρα είχε 69 οξυγόνο. Δεν είχε πληκτοδαχτυλία, δεν είχε σημεία περιφερικής κυάνωσης. Αυτή είναι η αχτινογραφία της. Όπως βλέπετε, ο καρδιοθωρακικός δείκτης είναι οριακός ή μάλλον καλός. Προβάλλει βέβαια η πνευμονική αρτηρία και βλέπετε και μια περιφερική ερήμωση των πεδίων. Αυτό είναι το καρδιογράφημά της. Στο καρδιογράφημά της βλέπετε ότι έχει έναν δεξιό άξονα και υπάρχει και ένα strain της δεξιάς κοιλίας, ένα ατελές μπλοκ δεξιού. Ο εργαστηριακός της έλεγχος, καλή τροπονίνη, το BMP οριακά αυξημένο, εργαστηριακά δεν είχε κάτι άλλο και αποστέλλεται για να της κάνουμε ένα υπερηχοκαρδιογράφημα. Εδώ, επιμίξη παρασκηνική τομή, μια κοιλία που μάλλον ήταν στα ανώτερα φυσιολογικά, γιατί ήταν μια πολύ λεπτή γυναίκα, αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει υπερτροφία του προστίου τυχώματος δεξιάς στον χώρο εξόδου. Εδώ από το βραχή άξονα αρχίζουμε και βλέπουμε αυτήν την επιπέδωση, την εικόνα D της αριστερής κοιλίας, το οποίο σημαίνει ότι έχει η γυναίκα αυξημένες πνευμονικές πιέσεις, αυξημένες πιέσεις στη δεξιά κοιλία, όπως βλέπετε και εδώ. Και από τις τέσσερις κοιλότητες βλέπετε μια αριστερή κοιλία με καλή λειτουργικότητα, μια δεξιά κοιλία με καλή λειτουργικότητα, μια υπερτροφία του ελεύθερου τυχώματός της. Βραχής άξονας, τρίπτυχη η αορτική βαλβίδα και εδώ βλέπετε μια πολύ διαδεταμένη πνευμονική αρτηρία, όπως και η κλάδη αυτής. Έτσι, φαίνονται καλά νομίζω, ήταν 45 χιλιοστά η πνευμονική αρτηρία και από το σήμα της πνευμονικής υπέρτασης το οποίο είχε, όπως βλέπετε, είχε κοντά στο 80 την αρχική πίεση που συσχετίζεται λιγάκι με την διαστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Τέσσερις κοιλότητες, δεν υπάρχει βαλβιδοπάθεια. Ξαναβλέπουμε τη δεξιά κοιλία με υπερτροφία του προστίου τυχώματος. Δεν υπάρχει μεσοκολπική επικοινωνία. Και από την ανεπάρκεια της τριγλώτινας, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη, όπως όλοι καταλαβαίνετε, βρίσκουμε μια πολύ υψηλή πίεση στην δεξιά κοιλία, άρα μια πολύ υψηλή πίεση πνευμονικής αρτηρίας. Ήτανε 120, προσθέστε και άλλα 10 με 15 από την κάτω κύριε Κλέβα, ήταν γύρω στα 140-145. Δέστε αυτή την εικόνα όμως. Ναι, είναι μια πνευμονική υπέρταση, αλλά βλέπετε ότι και το μεσοκοιλιακό κάνει την εικόνα αντί, αλλά κυρίως το μεσοκολπικό. Σε μια πνευμονική υπέρταση θα περίμενα πολύ ψηλές πιέσεις δεξιά, θα περίμενα το μεσοκολπικό να πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Άρα εδώ πέρα οι πιέσεις στους κόλπους είναι κάπως εξορροπημένες, που αυτό διαπιστώνεται και από τον ντόπλερο που βλέπουμε, έχουμε ευρήματα αυξημένων πιέσεων πλήρωσης και στην αριστερό κόλπο. Άρα τι συμβαίνει? Ποια είναι αυτή η διάγνωση η οποία θα μου κάνει αυτή την υπερηχογραφική εικόνα? Πάμε υπερστερνική τομή. Από την υπερστερνική τομή δεν βλέπουμε κάτι, αλλά διαπιστώνουμε αυτή εδώ την διαταραχή του χρώματος την οποία μας κάνει στην περιοχή του ισθμού. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ψάξουμε λίγο παραπάνω και ναι, φαίνεται ένας πολύ μεγάλος αρτηριακός πόρος. Βλέπετε τον αρτηριακό πόρο με τα παχυμένα τυχώματά του και βλέπετε τη ροή, η οποία όμως είναι χαμηλών ταχυτήτων, όπως φαίνεται για τον ντόπλερ.
11 χιλιοστά μετρήθηκε αυτός ο αρτηριακός πόρος. Εδώ με το 3D, εντάξει, μια εικόνα παραπάνω που βλέπετε πώς πηγαίνει στην αριστερή πνευμονική και βέβαια αν γυρίσουμε πίσω και κάνουμε μια πιο προσεκτική μελέτη, αν εστιαστούμε θα δούμε εδώ τη χαρακτηριστική ροή στην αριστερή πνευμονική από τον ανοιχτό αρτηριακό πόρο. Άρα, τι κάνουμε τώρα? Έχουμε μια σοβαρή πνευμονική υπέρταση με υπερτροφία δεξιάς κοιλίας που εμφανίζεται εξαιτίας ενός ανοιχτού αρτηριακού πόρου, ο οποίος προκαλεί μειωμένο πορεσμό στην κόπωση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και μειωμένη βέβαια ικανότητα άσκησης. Γίνεται και μια σπυρομέτρηση που δεν αναδεικνύεται σοβαρή πνευμονοπάθεια ή διαταραχές της διάχυσης και βέβαια, αυτό που ακολουθεί είναι ένας δεξιός καθετριασμός που μας δείχνει την εξίσωση των πιέσεων μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και των συστηματικών και της αρτηριακής πίεσης. Βλέπετε, ίδια πίεση, η συστηματική ίδια πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχε διαφύγει αρχικά, γιατί υπήρχε μια ροή μεταξύ αορτής και πνευμονικής αρτηρίας, η οποία ήταν πολύ, πολύ χαμηλών ταχυτήτων. 9 οι πνευμονικές αντιστάσεις, 18 η πίεση ενσφήνωσης και το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε σε αυτήν την γυναίκα. Με βάση τις οδηγίες οι οποίες υπάρχουν για την πνευμονική υπέρταση, αυτή χαρακτηρίζεται συνδυασμένη προ και μετά τριχοειδική πίεση πνευμονικής. Δεν είναι περίεργο το ότι εμφανίστηκε κυρίως με πνευμονική υπέρταση, διότι όπως βλέπετε στους ενήλικες, ένας μέτριος ή μεγάλος αρτηριακός πόρος μπορεί να εμφανιστεί είτε με ενδείξεις υπερφόρτισης αριστερής κοιλίας, είτε κυρίως με πνευμονική υπέρταση. Αυτή είναι η παθοφυσιολογική εξήγηση, διότι όπως βλέπετε η πίεση είναι νέα αντιστάσεις επιρροή, αλλά αυτά τα δύο αγγεία, εάν σύμφωνα με τον νόμο του Πασλό, εάν διπλασιάσει το αγγείο αυτό, το μέγεθός του, είναι 16 φορές αύξηση της ροής. Άρα έχουμε υπερφόρτιση αριστερών κοιλοτήτων. Εάν έχει αυτό το μέγεθος, τότε πλέον έχουμε αυξημένες πιέσεις πνευμονικής. Η αξονική της, και εδώ βλέπετε ότι κατά την ανασύνθεσή της, βλέπετε τον μεγάλο αρτηριακό πόρο, ο οποίος συνδέει την αορτή με την πνευμονική αρτηρία. Με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε και με βάση πάλι τις οδηγίες οι οποίες υπάρχουν, κατατάσσεται ως ενδιαμέσου κινδύνου από τη λειτουργική της ικανότητα, την ικανότητα άσκησης, το BNP της και τον όγκο παλμού, και το θέμα είναι τώρα τι πρέπει να συστήσουμε σε αυτή τη γυναίκα. Οι οδηγίες λένε ότι αν έχουμε πίεση, τότε μπορούμε να δώσουμε μονή ή διπλή θεραπεία, η οποία θα μπορούσε ακόμα και να έχει και ενδοφλέβεια προς τα νοήδη. Έτσι η γυναίκα μπήκε σε ταντάλαφιλ και μασεντάνι, το οποίο είναι ένα συνδυασμένος ανταγωνιστής των υποδοχείων της ενδοθυλίνης και βέβαια στη διούρηση, οπότε υποχώρησαν τα αιτήματα, βελτιώθηκε η δυσπνοιά της, υποχώρησε το BNP. Και το ερώτημα είναι, θα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Θα πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον αρτηριακό πόρο. Έχει υψηλές πνευμονικές αντιστάσεις, είναι πάνω από 5. QPQS, η αλήθεια είναι ότι ούτε μέτρησα, ούτε το εμπιστεύομαι, για να πω ότι θα το μετρήσω στον ενήλικα, που για να πω ότι είναι πάνω από 1,5 και να πάω στο 2β. Ξέρω ότι όμως είμαι σε αυτή εδώ την κατηγορία, γιατί δεν έχω Eisenmenger. Και αν πάρουμε και τις οδηγίες για το πώς αντιμετωπίζεται ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος, έχω ενδείξεις υπερφόρτισης αριστερής κοιλίας, νομίζω ότι είχα, και προχωρήσω, θα δούμε ότι εδώ θα φτάσω και το πολύ πολύ να φτάσω μέχρι 2β ένδειξη για σύγκληση. Όμως, πλέον η σύγκληση γίνεται με την τοποθέτηση των ομπρελών και αυτών των εμβαλωμάτων, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι χειρουργική και θα μπορούσα πριν την σύγκληση να δω εάν είναι αναστρέψιμη η πνευμονική υπέρταση την οποία κάνει αυτή η γυναίκα. Και μάλιστα προτείνεται ότι αν κατά τον καθετηριασμό δούμε ότι ο λόγος των πνευμονικών προστοσιστημότητων αντιστάσεων είναι πάνω από το μισό, τότε πλέον καλό θα είναι να μην πάμε, γιατί δεν είναι αναστρέψιμη η πνευμονική υπέρταση.
Η γυναίκα μπήκε σε θεραπεία, μπήκε σε παρακολούθηση. Η δικιά μου η άποψη, και θέλω και η δικιά σας άποψη, ήταν ότι εγώ θα έκανα μία προσπάθεια για να δω αν είναι αναστρέψιμη η πνευμονική υπέρταση. Και βέβαια δεν χρειάζεται μετά τη μαγνητική, πολύ ωραία είμαστε η κυρία Νύχταρη, αλλά το υπέρηχο και ο καθετριασμός είναι το νούμερο ένα. Και η μαγνητική ενδείκνυται όταν δεν έχουμε καλούς όγκους, όταν δεν έχουμε καλές εικόνες ή για την μέτρηση του QPQS. Σας ευχαριστώ και ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε με φυσική παρουσία.